Ο Τζο Μπάιντεν με τον Ρετζέπτα Γι Περντογάν είχαν πολύ ωραία συνάντηση στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στην οποία οι δύο άνδρες είχαν σύγκληση απόψεων μία σειρά από θέματα μεταξύ των οποίων και η S-400 της Τουρκίας, κάτι που ανοίγει το δρόμο για τα F-35. Το συζήτησαν. Δεν υπήρχε επίλυση του ζητήματος. Υπήρξε μια δέσμευση για συνέχιση του διαλόγου για το S-400 και οι δύο ομάδε θα συνεχίσουν αυτό που προέκυψε από τη συνάντηση, είπε λακωνικά ο σύμβουλος ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζο Σάλιβαν. Από την άλλη ο Ερντογάν ήταν πιο θερμός λέγοντας Στη συνάντησή μας με τον κύριο Μπάιντεν χειριστήκαμε επικοδομητικά θέματα για τα οποία διαφωνούμε, καθώς και για τομείς συνεργασίας. Συμφωνήσαμε να διατηρήσουμε τα κανάλια διαλόγου Τουρκίας-ΕΠ ακριβώς όπως κάνουν οι στρατηγικοί εταίροι και οι σύμμαχοι. Επίση, φαίνεται από διαρροέ τη τουρκική πλευρά πω υπήρξε μια πρώτη συνεννόηση για το θέμα, καθώ η Τσομ Χουριέτα ανέφερε ότι μετά τη συνάντηση οι S400 θα παραμείνουν για χρόνια στι αποθήκε και δεν θα χρησιμοποιηθούν, καθώ οι δύο πλευρέ θα συζητούν. Δυστυχώ για την Ελλάδα, η εξάρτηση τη πολιτική Biden από την Τουρκία, σε αντίθεση με αυτή του Τραμπ, μεγάλωσε ακόμα περισσότερο, καθώ εκτό από τον πάγιο περιορισμό τη Ρωσία, ο Αμερικανό πρόεδρο σκοπεύει να τη δώσει ρόλο τοποτηρητή στο Αφγανιστάν όταν αποσυρθούν εξ ολοκλήρου τα αμερικανικά στρατεύματα.